Αποτέλεσμα διαρροής από εργαστήριο ήταν πιθανότατα ο κορονοϊός, σύμφωνα με μια πρόσφατη ενημερωμένη διαβαθμισμένη έκθεση από το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών που έλαβε η εφημερίδα Wall Street Journal. Ο συγκεκριμένος ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν της κεντρικής Κίνας στα τέλη του 2019 και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Προκάλεσε αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, καθώς οι χώρες έκλεισαν τα σύνορα και διέταξαν lockdown. Η κρίση για την τελευταία απόρρητη έκθεση προέκυψε από νέες πληροφορίες και έγινε με χαμηλή εμπιστοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Το Τμήμα Ενέργειας επιβλέπει ένα δίκτυο εργαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που αναλαμβάνουν προηγμένη βιολογική έρευνα. 4 υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν με χαμηλή εμπιστοσύνη ότι ο ιός προέκυψε μέσω φυσικής μετάδοσης, ενώ άλλες 2 παραμένουν αναποφάσιστες, πρόσθεσε η εφημερίδα. Παρά τις διαφορετικές αναλύσεις των υπηρεσιών, η ενημέρωση επιβεβαίωσε την υπάρχουσα συνένεση ότι ο κορονοϊός δεν ήταν αποτέλεσμα κινέζικου προγράμματος βιολογικών όπλων, είπαν στην εφημερίδα οι άνθρωποι που είχαν διαβάσει τη διαβαθμισμένη αναφορά. Η έκθεση ετοιμάστηκε για τον Λευκό Οίκο και τα μέλη του Κογκρέσου. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Πρόσθεσε ότι αν αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες, θα τις μοιραστούμε με το Κογκρέσο και με τον Αμερικανικό λαό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οριστική απάντηση που να έχει προκύψει σε αυτό το ερώτημα.